πήρε τον πρίγκιπα, Νάντια Χαλαμαδάρη, εδώ βλέπουμε. Εξώφυλλο, παιδιά. Εξώφυλλο, Γιώργο μου. Παγκόσμια αποκλειστικότητα. Παγκόσμια αποκλειστικότητα, η Νάντια Χαλαμαδάρη. Να ζήσουν τον πρίγκιπα Φερνάντο. 31 Μαΐου. Στο Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου, παρακαλώ. Ο Χατζηδάκης. Δεν είναι εκεί η Χαλαμαδάρη, Παλαιό Φαλήρο. Είναι βεβαίως. Είναι κατασκευαστή, θα γίνει στο Μεσό Παλαιό Φαλήρο. Εκεί, για να καταλάβετε πόσο ζώνη είμαι, ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα... Έχεις με τον πρίγκιπα και την παράξη. Ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα στο κομμωτήριο και έβαφε ο Καλίτσης μία κοπέλα. Την κοιτούσα εγώ, έλεγα τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει. Μπράβο, Μαρία. Και ξαφνικά. Την έβαφε για το γάμο, ε. Ναι, και ξαφνικά. Μπράβο, Μαρία. Καλή κατάλαβε ποια είναι αυτή. Είδε όμω ότι δεν θα διαρρεύσει, δεν διαρρεύει. Μου λέει Νάντια Χαλαμαδάρη. Του λέω πάρτα και. Πόσο απλή πήγε στο κομμωτήριο. Εγώ δίπλα καθόμουν. Είδε όμω ότι αν θε να μην διαρρεύσει κάτι, δεν διαρρεύει. Να σα πω και κάτι. Δεν το έχουν πουλήσει, ρε Άρη, δεν διαρρεύει κάτι. Άρα, έχουν δώσει τι. Δεν είναι καλευτική φωτογραφία αυτή εδώ, έτσι. Πάμε να βλέπουμε πάλι το εξώφυλλο και να σας πω και κάτι άλλο, γιατί λέει ο Άρης ότι όταν θες κάτι δεν μαθαίνεται. 5 μέρες μετά γέννησε στην Αθήνα. Γέννησε σε μευτήριο στην Αθήνα. Σε μευτήριο στην Αθήνα. Αυτό ήταν πάρα πολύ. Αυτό δεν θα ήταν θέμα για εξώφυλλο σε ένα περιοδικό στην Ελλάδα. Αυτό τώρα, κοίταξε να ξέρω τι γίνεται. Αυτό τώρα είναι αποκλειστικό του περιοδικού Όλα, που το περιοδικό του αδελφό στην Ελλάδα είναι το Hello και θα το έχει την άλλη εβδομάδα. Αλλά το έχετε κι εσείς. Θα το έχουμε κι εμείς. Δηλαδή, αν θέλουν οι Έλληνες να δουν τι φωτογραφίες από περιοδικό, θα πρέπει να πάρουν περιοδικό. Αυτό είναι το διαδίκτυο, παιδιά. Αναρτήθηκε στο Όλα.com το εξώφυλλο και αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει. Έχουν δικαίωμα οι δημοσιογράφοι να πάρουν το μέσο. Δεν έπρεπε να το πιο νωρί στο Hello. Εγώ δεν έχω δικαίωμα να βάζω πιο νωρίς, γιατί αυτό είναι το εξώφυλλο του περιοδικού Όλα που σήμερα οι Ισπανοί θα το πιάσουν στα χέρια της. Βέβαια, το ήξερα. Το είχες. Αλλά δεν... Είναι το Ισπανικό Hello, δηλαδή. Το ήξερα. Πριν περιμένω την άλλη εβδομάδα, αλλά δεν είπα κουβέντα. Τι να πω. Ρε παιδί μου, λέω γιατί δεν το ανέβασες τώρα, σήμερα που βγήκαν τα περιοδικά. Μα εγώ δεν δικαιούμαι να το ανεβάσω. Αφού αυτό είναι το εξώφυλλο του περιοδικού Όλα. Είναι αποκλειστικότητα. Είναι παγκόσμιο αποκλειστικό. Μπορείς μετά να το βάλεις όμως. Μετά αποκλειστικά δικαιώματα για την Ελλάδα έχει το περιοδικό Hello. Απλά τώρα έχει γίνει ήδη στο διαδίκτυο χαμός. Πάντα υπάρχουν θέματα και τελικά τα χάνουμε. Εγώ το λέω στον Άρη αυτό. Δηλαδή θα μπορούσαμε να το είχαμε εμείς από το Δημαρχείο Βιέννη. Ναι, αλλά τώρα μένουμε στο ποιος όπως έχει το θέμα και δεν μένουμε στο θέμα ότι. Εδώ είναι ότι παντρεύει και γυναίκα στην Ελλάδα και έχει γεννήσει ήδη. Και έγινε πριγκίπισσα. Ακριβώς. Είναι εξώφυλλο στην Ισπανία. Πάντως δεν φέρονταν σαν πριγκίπισσα. Καθόλου. Παραμύθι. Ήταν είναι πολύ ήρεμη στη γωνίδα της η κοπέλα, βάφτηκε αυτά, δηλαδή... Παιδιά, το κορίτσι είναι μια ανθρωπικότητα. Το θέμα να είναι. Έχει τελειοπόλου. Και έχει Γιώργο, εγώ ήξερα για εταιρεία παραγωγής, που λέει εταιρεία παραγωγής. Είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της εταιρείας της Γιάννας Αγγελοπούλου. Τα τελευταία χρόνια. Εγώ ήξερα ότι οι περισσότερες νύχτες. Η Γιάννα δεν είναι όταν με θέλει κάτι η κυρία Αγγελοπούλου, κάτι αυτό και τα λοιπά που παίρνει πολλές φορές. Απλή θέση έχει δηλαδή. Ναι, με παίρνει η Νάντια. Απλή θέση είναι αυτή, γιατί το λες έτσι. Το 90% πάντως από τις νύχτες. Έρχονται και μας βάφουν. Αυτό είπα και εγώ πριν, ότι πήγε στο κομμωτήριο που πήγε. Και πήγε προφανώς. Αυτό θέλω να πω. Απλή είναι. Είναι απλή η πριγκίπισσα, παιδιά. Είναι απλή η πριγκίπισσα. Γιατί άμα δεν ρώτησε τίποτα, χάσαμε το θέμα. Και όχι τίποτα άλλο. Και όχι Γιώργο, τίποτα άλλο. Φανταστείς ότι καθόμασταν στα διπλανά γραφεία. Ναι, Γιώργο. Δεν θέλει το άλλο. Κάνουμε παρέα κάποτε. Δεν θέλει το άλλο θέμα να το πούμε. Κατά πάσα πιθανότητα θα πηγαίνω έρχεται στην Ισπανία. Εκεί είναι. Χάσαμε το κόρι του πατριώτες. Φαλάτι δεν ξέρω αν είναι, αλλά Γιώργο, θέλει το επόμενο θέμα. Τι να πάμε. Παιδιά, θέλω να σας γνωρίσω λίγο το...